αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο, εθελοντές της ομάδας Ζόδρο τίμησαν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία ήταν αφετηρία της Εθνικής Παλιγκανεσίας. Μετά την πρόταση του διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικανασού, Αντώνη Περισσινάκη, η εθελοντική ομάδα ανέλαβε να κάνει πιο όμορφο τον τοίχο έξω από το σχολείο, αφιερώνοντας το εικαστικό έργο στην επανάσταση που έγινε πριν 200 χρόνια, στους Ιρίους του 1921. Ο Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα, ο Καραϊσκάκης, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Παπαφλέσας, μαζί με αποθέγματα των ηρώων, μας μιλάνε, περνώντας από το σημείο αυτό. Ζωγράφισαν τους ήρωες του 1921, τιμώντας τον αγώνα των προγόνων μας για ανεξαρτησία και ελευθερία. Και ήρθαμε εδώ να ζωγραφίσουμε τους ήρωες του 1921, χρόνια πολλά Έλληνες, χρόνια πολλά Ελλάδα. Κλήθηκα να βοηθήσω και εγώ στην προσπάθεια που έγινε, να ομορφύνουμε λίγο την Αλικαρνασσού. Και εδώ το μόνο που πρόσφερα εγώ είναι τα γράμματα που βλέπετε στον τοίχο, γιατί δεν το έχω με τα καλλιτεχνικά. Και σε ό,τι χρειάζεται πάντα προσπαθώ να βοηθάω. Η μεγαλύτερη επανάσταση είναι αυτή του πνεύματος, είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Άλλο και επίκαιρο απόθευμα είναι του Μακρυγιάννη, πολιτική, στρατιωτική, πλούσιοι και φτωχοί. Όλοι μαζί δουλεύουμε για το εμείς και όχι για το εγώ. Όλοι μαζί ενωμένοι. Είμαστε μια εθελοντική ομάδα που γεννήθηκε πριν 6 χρόνια. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Και στην αρχή είχαμε ένα ερωτηματικό. Έχουμε ευθύνη για όλο αυτό? Τώρα έχει φύγει το ερωτηματικό. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας. Τη δίκαιη στο νου και από που χαρά. Πρόκειται για μια προσπάθεια που αγκαλιάστηκε από τον Εθελοντικό Σύλλογο Ζόδρο και εικαστικούς με την κογκόπηλά του να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που μας κάνει να νιώθουμε πολύ υπερήφανοι και εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες πρέπει να κάνουμε την επανάστασή μας στην αδικία, στο μίσος, στο φανατισμό. Θέλουμε ένα κόσμο ισότιμο και δίκαιο, αυτό είναι το δικό μας μήνυμα.